Okay, λοιπόν, αυτά εν ολίγης ό,τι αναφορά για την μαρμελάδα μας, αφού έχουμε τώρα το προϊόν. Το δεύτερο step σε όλο αυτό το project, να δημιουργήσουμε κάποιο logo, μια σωστή γραφή και φυσικά πριν ξεκινήσει όλο αυτό το σκηνικό, καλά είναι πάντα να σχεδιάζει κάποιος μερικά λογότυπα σε ένα χαρτί. Εκεί πέρα και μετά να επιλέξεις κάποιο, μεταφέρεις στον υπολογιστή και από εκεί μετά κάνεις τον σχεδιασμό μέσω Illustrator. Για πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο step και αυτός είναι ο σχεδιασμός του logo. Okay, το πιο σημαντικό σε όλη την υπόθεση προτού γίνει ο σχεδιασμός στον υπολογιστή του logo είναι να κάνουμε ένα σκίτσο ή μάλλον να κάνουμε πολλά διαφορετικά σκίτσα να μπορούμε να διαλέξουμε ποιο θα είναι το πιο καλύτερο για το προϊόν και έτσι γλιτώνουμε πολλή δουλειά στον υπολογιστή γιατί προώρα μπορούμε να διαλέξουμε ποιο θα είναι το πιο καλύτερο λόγο για το προϊόν. Έπειτα, αφόσον μεταφέρουμε το σκίτσο ή τη φωτογραφία τέλος πάντων στον υπολογιστή, το ανεβάζουμε στον Illustrator ή στο Corel και εκεί σχεδιάζουμε το βέκτορα ο οποίος εκεί δίνουμε τις διαστάσεις, δίνουμε τα χρώματα, κάνουμε τις επιλογές μας πώς να είναι η φόρμα του και πολλά άλλα. Διαλέγουμε φυσικά ποια γραφή θα πάρουμε, ποια είναι η πιο καλύτερη γραφή για το προϊόν. Έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε από πάρα πολλές γραφές και έτσι να κάνουμε πολλά διαφορετικά σχέδια και φυσικά το καλύτερο μετά να διαλέξουμε και να το ετοιμάσουμε να γίνει το λόγο έστω για διαδίκτυο, δηλαδή για ιστοσελίδα ή social media κτλ. Ή να ετοιμαστεί το λόγο να μπορεί να γίνει, να μπορεί να εκτυπωθεί. Εκεί χρειάζεται διαφορετικές αναλύσεις. Για το διαδίκτυο χρειαζόμαστε 72 dpi, για την εκτύπωση χρειαζόμαστε 300 dpi ανάλυση. Και από εκεί και μετά μπορούμε, αφόσον το λόγο έχει φτιαχτεί, να γίνει και corporate design, corporate identity και όλα αυτά, να σχεδιάσουμε Flay Volan, business card και πολλά άλλα πράγματα για να το διαφημίσουμε. Αυτά λοιπόν είναι τη μαρμελάδα μας. Έτοιμη η μαρμελάδα, έτοιμα και το λογότυπο. Φυσικά τώρα το επόμενο step για καθένα άνθρωπο να είναι να κάνει ένα style guide όπου μέσα εκεί θα ορίσει ποια είναι η γραφή στάνταρ, ποια είναι τα χρώματα, ποιο είναι αν υπάρχει κάποιο slogan τέλος πάντων. Να είναι πάντα διαθέσιμα, να μην χρειάζεται να ψάχνει κάποιος όταν δουλεύουμε με διαφημιστικές εταιρείες και μας τα ζητάνε. Λοιπόν, αυτό το step τελείωσε, πάνω τώρα σε αυτό το λογότυπο γίνονται όλα τα άλλα όπως Flay Volan, booklet, κάρτες business κτλ. Τώρα φυσικά έχει μείνει το σποτάκι και στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε αυτά. Εδώ πέρα λοιπόν γίνεται behind the scenes, ένα κομμάτι από το σποτάκι στην κουζίνα και το δεύτερο κομμάτι από το σποτάκι είναι η προετοιμασία με το blue screen
για να μπορέσω να κάνω κάποιο εφέ μετά στο σποτάκι. Όλα αυτά behind the scenes στο τρίτο κομμάτι. Αυτά εν ολίγης στο part 2. Like, subscribe and I see you guys in the next video. Και λοιπόν, για να δοκιμάσω, εδώ έχω τη μαρμελάδα. Όνειρο, παιδιά, όνειρο.